κόρηση, είπα σε αφήρη η Θεοδοσία, 67 χρονών. Πιστεύω ότι έχω ταλέντο. Ήρθα να τα αποδείξω. Έχω ακμαίο το ηθικό, έχω πνεύμα υψηλό, είμαι συναισθηματικός τύπος, είμαι λόγιος τύπος, γράφω με ευκολία και χειρίζομαι το λόγο και την ελληνική γλώσσα άπτεστα, σαν μια φιλόλογο, σαν να σπουδάσω. Γεια σας. Τι κάνετε, καλά. Καλά. Διαγωνίζομαι στο στίχο. Α, είστε υπουργός. Όχι αναγνωρισμένος, αλλά ελπίζω να αναγνωριστώ. Εσύ δεν είσαι αναγνωρισμένος. Λοιπόν, αρχίσω. Βεβαίως. Σε πάω. Σε πάω, σε γουστάρω. Σε πάω, σε φουμάρω. Σε ρουφώ σαν το τσιγάρο. Σε πίνω, τα φιλιά σου καταπίνω. Με πρώτη ξεκινάω. Σε πάω γλύκα μου με χίλια. Σε φιλώ γλυκά στα χίλια. Σε πάω, σε πάω. Μωρό μου σ' αγαπάω. Δεν τελείωσα. Α, καλά, συγγνώμη. Σε πάω, ντε. Δεν ξέρεις πως σε πάω. Σε πάω. Δεν γίνεται να μην σε αγαπάω. Αυτό που κρατάτε παίζει ρόλο. Ένα κομπολό είναι. Δεν έχει σχέση με το ποίημα. Όχι. Με ποια αφορμή γράψατε αυτό το ποίημα? Με την αφορμή του μυαλού μου. Μάλιστα. Α. Μου λέει το μυαλό και γράφω. Ωραία. Αυτό όμως που μας είπατε ήταν πολύ προωθημένο. Άγγιζε τα όρια του ακραίου ερωτισμού. Δηλαδή σε πάω, σε ρουφάω, όπως το λέγατε. Ναι. Ναι. Η Χ, ξέρετε, εμείς είμαστε μια οικογενειακή εκπομπή. Η εποχή μας τέτοια σηκώνει. Ναι, αλλά είναι πολύ προχωρημένο για μας. Είναι προχωρημένο. Δεν ξέρω αν το αντέχουμε. Αλλά παρόλα αυτά θα ήθελα να ακούσω και τη γνώμη των καλών συναδέλφων. Σας ακούμε, Ευγενία, ως άνθρωπος της τέχνης, των γραμμάτων. Όχι, αυτό δεν είχε σχέση ούτε με την τέχνη ούτε με τα γράμματα. Ήταν μακράν ό,τι χειρότερο έχω ακούσει ποτέ στη ζωή μου. Λυπάμαι. Ήταν κόστη γλώσσα από την δηλητηρία. Όχι από μένα. Όχι και από μένα. Ευχαριστούμε που ήρθατε πάντως. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Εμένα πώς είστε καλύτερα. Εμένα προχωρημένα. Τι προχωράτε, προχωρημένο, τι προχωρημένο. Σας είπα αυτό. Δεν ήταν προχωρημένο, επειδή λέω σε γουστάρω, σε ρουφάω τα φιλιά σου αυτό και εγώ, καταφύνω. Βλέπετε ότι τα φιλιά είναι πάντα ταμπού. Δεν τα δέχεται εύκολα η κοινωνία μας. Τώρα θέλουν να υποστηρίξουν κυκλώματα και τα λένε αυτά. Τι και εδώ κυκλώματα είναι. Κυκλώματα αυτή μέσα, αυτή η επιτροπή. Ναι, νομίζω, όχι, μην το λέτε τώρα. Ναι. Το κομπολογάκι. Ναι, και τι νόημα λέει και αυτό, ένα απλό κομπολό είναι σε τον δίρακτο, τον περί. Εγώ θα τα εκδώσω, θα πάω σε εκδοτικό οίκο και θα τους βγει το μάτι πέρα για πέρα αυτούς μέσα. Εγώ θα τα εκδώσω και θα γίνουν φίρμες.